Ελληνικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, σας καλωσορίζω και φέτος στο κόψιμο της Βασιλόπιτας των Κρητικών Σωματείων, που είναι και οι οικοδεσπότες της σημερινής εκδήλωσης. Και πραγματοποιείται για 14η χρονιά σε πλοίο της ΑΝΕΚ. Ευγενική προσφορά της εταιρείας, του Διευθύνοντος Συμβούλου Γιάννη Σύμβη Βαρδινογιάννη, που τον ευχαριστούμε θερμά. Καλωσορίζω επίσης τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο Κουγκουλάκη, την Ένωση Κριτών Κορινθίας που θα ψάλουν τα κάλατα, το Σύλλογο Κριτών Βιωτίας, την Ένωση Κριτών Αργολίδας, το Σύλλογο Κριτών Εύβοιας, το Προοδευτικό Σύλλογο Καλού Χωριού Παιδιάδος, το Σύλλογο Τερψυχώρη Κορίνθου και την Κρητική Αδερφότητα Βόλτ. Ευχαριστώντας όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας, και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Επίσης, κοντά μας είναι εκπρόσωποι της... από την Παναρκαδική Ομοσπονδία, από την Πανυπηρωτική Ομοσπονδία, από την Ευρυτανική από την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Σωματείων, από το Σύλλογο, από την Ένωση Συλλόγων Μέσα Μάνης, από το ΣΑΦΕΜ. Τους καλησερίζω όλους και σας ευχαριστώ. Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα ήρθε να γίνεται απολογισμός του έργου της Ομοσπονδίας της περασμένης χρονιάς και παρόλες τις δυσκολίες πραγματοποίησαμε αρκετά πράγματα. Ξεκινώντας από την κοπή της Βασιλόπιτας στο Ελευθέριος Βενιζέλος της ΑΝΕΚ, συνδιοργανώσαμε μαζί με τα κριτικά σωματεία και το Ίδρυμα Βενιζέλου την εκδήλωση στο άγαλμα του Εθνάρχη για την επέτειο του θανάτου του. Πραγματοποίησαμε με επιτυχία το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο των Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων με πλούσια θεματολογία από εκλεκτούς και επώνυμους συμπατριώτες μας, και το συνέδριο αυτό κράτησε 3 μέρες. Και τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ θετικά. Επίσης, την ίδια μέρα τα ΕΛΤΑ κυκλοφόρησαν αναμνηστικό γραμματόσημο, ειδική σειρά για το συνέδριο. Το δεύτερο συνέδριο θα γίνει φέτος στις 10, 11 και 12 Μαρτίου στο συνεδριακό χώρο στο Κίβερ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε 3 μηνιαίες συγκεντρώσεις με μεγάλη επιτυχία από το Δήμο Σπερχιάδας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 70 βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ειρήνη από φορείς 8 χωρών, και η Ομοσπονδία μας ήταν το μοναδικό σωματείο που συμμετείχε σαν εταίρος από όλη την Ελλάδα με 3 εισηγήσεις και τα χορευτικά. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο και το Γυμνάσιο Παλίνης και διοργανώσαμε ημερίδα για την κριτική διατροφή και κουζίνα. Τιμήσαμε σε εκδήλωση στην ομώνυμη πλατεία το πρωτεργάτη του εργατικού κινήματος, το Σταύρο Καλέργη. Στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους για όσα παράδεκτα και ψευδή εξακολουθεί να ισχυρίζεται ο Γερμανός Ρίχτερ, και έγιναν και οι ανάλογες παρεμβάσεις. Συμμετείχαμε μαζί με τον τοπικό σύλλογο Κριτών στις λευκές νύχτες του Δήμου Αμαρουσίου. Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση μνήμης στο Πολεμικό Μουσείο για τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Κώστα τον Πλαΐτη. Έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία να πραγματοποιεί εκδηλώσεις στην περιφέρεια σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους των Κριτών. Η πρώτη ήταν στον Πύργο για τη μάχη της Κρήτης και η δεύτερη στο Τολό Αργολίδας για να τιμήσουμε τους πρώτους κριτικούς που έφτασαν εκεί σαν πρόσφυγες για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Και τέλος στον Άπλιο διοργανώσαμε μερίδα κριτικής διατροφής και κουζίνας για να γνωρίσουν και οι εκτός Κρήτης την υπέροχη και υγιεινή κριτική διατροφή. Αυτό θα συνεχιστεί όπου έχουμε κριτικούς συλλόγους στην επαρχία. Επίσης, συμμετείχαμε ενεργά σε πλήθος εκδηλώσεων στο Λεκανοπέδιο και στην περιφέρεια. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΕΚ Γιάννη Βαρδινογιάννη για την παραχώρηση του πλοίου και την όλη φιλοξενία, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα που μας περιποιούνται σήμερα, τους Αγίους Πατέρες που θα μας ευλογήσουν, την Ένωση Ζακυνθίων Αττικής και την Ένωση Κριτών Κορινθίας για τα κάλατα και τα χορευτικά που θα ακολουθήσουν, τους μουσικούς Δημήτρη Χριστοδούλου και Νίκο Τριανταφυλάκη, και τέλος το χορηγό της Βασιλόπιτάς μας που θα τη δοκιμάσετε, το Διονύση το Βραγιαδάκη, που έχει το αρτοπολείο στο γαλάτσι.
Αυτό να το ξέρουν οι γαλατσιώτες κυρίως. Καλή χρονιά, με υγεία και ό,τι καλύτερο για όλους. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν τα κάλαντα από την Ένωση Κριτών Κορινθίας.